Και εμείς πάμε να συνδεθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον Χρήστο Τσιγουρή, τη Μέρη Γίγου και στη Θεσσαλονίκη την Αναστασία Αργυριάδου. Χρήστο, να ξεκινήσουμε από σένα. Καταρχάς, ποια είναι η πρώτη εικόνα που υπάρχει στην Κουμουνδούρου για την συμμετοχή? Πόσοι λοιπόν ψήφισαν μέχρι τις 12 το μεσημέρι? Μίνα, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ως τώρα συμμετοχή φέρνει τα πρώτα χαμόγελα στην Κουμουνδούρου. Και αυτό γιατί ως τις 12 το μεσημέρι περισσότεροι από 21.000 ψηφοφόροι είχαν φτάσει στις εσωκομματικές κάλπες, είχαν ταυτοποιηθεί, είχαν καταβάλει το αντίτιμο και είχαν ψηφίσει. Με αυτή τη ροή εκτιμούν ότι μπορεί να διπλασιαστεί ο αριθμός και ως το βράδυ να ξεπεράσει τους 50.000. Θα το δούμε. Ενδεχομένως σε κάποια κέντρα, αν υπάρχει αυξημένη παρουσία, να δοθεί παράταση. Πάντως, εμφανίζονται ικανοποιημένοι, καθώς είναι καλύτερα από τις εκτιμήσεις που είχαν κάνει. Επόμενη εικόνα για τη συμμετοχή θα έχουμε στις 2 το μεσημέρι και στις δηλώσεις τους. Οι 4 υποψήφοι έως τώρα, στις δηλώσεις τους αποτυπώνεται αυτή η αισιοδοξία. Υπάρχει κάποιο όριο... Εδώ βρισκόμαστε όριο... στο... Ναι, Χρήστο, λέω, μιας και είμαστε στο θέμα της συμμετοχής, έχουν βάλει από την Κουμουνδούρου κάποιο όριο? Αυτό είναι οι προηγούμενες εκλογές? Με αυτό που θα ήταν δηλαδή ικανοποιημένοι στο τέλος, όταν θα κλείσουν οι κάλπες? Η συμμετοχή είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για την Κουμουνδούρου, Μίνα. Καθώς όσο μεγαλύτερη, τόσο θα δείξει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανθεκτικότητα στη διάσπαση και όσα πέρασε, αλλά και θα διευρύνει την νομιμοποίηση της νέας ηγεσίας που θα εκλεγεί. Όχι, δεν έχουν βάλει έναν αριθμό. Ωστόσο, μπορώ να σου πω ότι μια συμμετοχή κοντά στις 50.000 θα αφήσει τους πάντες ικανοποιημένους. Θυμίζω άλλωστε ότι από τις περίπου 150.000 που είχαν συμμετάσχει στις περισσινές εκλογές, έχει αλλάξει πάρα πολύ το τοπίο. Οι περισσότεροι από την προηγούμενη κούρσα, από τους υποψήφιους που ήταν πέρυσι, έχουν αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε ένα νέο τοπίο, έχουμε εκλογική ήττα στις ευρωεκλογές, έχουμε διάσπαση μέσα σε μια τοξική αντιπαράθεση. Συνεπώς, ο πύχης έχει κάπως κατέβει, αλλά καταβάλλουν τον υπερπάντων αγώνα για να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή. Υπάρχει περίπτωση, θα δούμε πώς θα κυλήσει η διαδικασία στη διάρκεια της μέρας. Υπάρχει, Χρήστο, περίπτωση να δώσουν και παράταση? Ναι, σε κάποια τμήματα, αν υπάρχει αυξημένη συμμετοχή, νομίζω θα δοθεί η παράταση. Ήδη είμαστε στην Κυψέλη, στο 26ο Δημοτικό Σχολείο που ψήφισε λίγο νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας. Υπάρχει συμμετοχή. Ο υπεύθυνος του εκλογικού κέντρου μας είπε λίγο νωρίτερα ότι είναι πιθανό να σε συνεννόηση με το κόμμα να ζητηθεί και παράταση. Και πριν σε ευχαριστήσω και σε αφήσουμε, κάτι τελευταίο, Χρήστο. Επαναληπτικές εκλογές θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα και πώς θα πάμε σε αυτές? Θέλω να πω ότι εάν δεν έχει συγκεντρώσει κάποιος το 50%, τι προβλέπει η διαδικασία? Ναι, σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε δεύτερη εκλογή, δεύτερο γύρο το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, την ερχόμενη Κυριακή. Ας περιμένουμε όμως να δούμε πόσοι θα είναι σήμερα η συμμετοχή και ποια θα είναι η κατάταξη στο τέλος της καταμέτρησης. Χρήστο Τσιγουρή, και αναφέρομαι βέβαια στη διαφορά του πρώτου από το δεύτερο, που αυτή είναι και το κλειδί για το αν θα οδηγηθούμε σε μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Χρήστο Τσιγουρή, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι είπαν πριν από λίγο στην κάμερα του Open ο υπεύθυνος του εκλογικού κέντρου στην Κυψέλη, αλλά και ψηφοφόροι. Η συμμετοχή είναι τόσο μεγάλη, όχι πάρα πολύ μεγάλη, που θα χρειαστούμε και παράταση. Ήδη είμαστε σε επικοινωνία με το κόμμα για να δώσει μια ώρα παράταση. Το βλέπετε και μόνοι σας και δίπλα ότι η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πολύ απογοητεύτηκα. Προσπαθώ να είμαι αισιόδοξη. Περιμένω μια νέα αρχή. Από το νέο πρόεδρο που θα εκλέγει, όποιος κάνει, έτσι. Ναι. Τι περιμένετε? Να ορθοποδήσει πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ, τίποτα άλλο. Τα μηνύματα που λαμβάνουμε από το πρωί είναι ότι υπάρχει πολύ καλή συμμετοχή. Καλύτερη σε ορισμένα εκλογικά κέντρα από ό,τι την συναντήσει η διαδικασία πέρυσι, γιατί μετά το Δημοκρατικό Συνέδριο που έλαβε χώρα και το αποτέλεσμα και τη συζήτηση που έγινε σε αυτό, οι 4 υποψήφοι που συμμετέχουν έχουν κάνει τις απαιτούμενες διαδικασίες, τρέξαν τις καμπάνιες και υπάρχει πάρα πολύ καλή συμμετοχή. Είμαι σίγουρη ότι θα εφαρμόσει το πρόγραμμα που έχουμε ψηφίσει. Αυτό. Όποιος και να είναι. Γιατί ακόμα είμαστε εδώ.